Ναι. Αρχηγός, ας πούμε, όλες αυτές τις προσπάθειες για προσέγγιση είναι, όπως είναι φυσικό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Ναι, ναι. Ο Βαρθολομαίος. Δυστυχώς. Είναι ο... Θα πω κάτι που να μην το θεωρήσετε υπερβολικό. Ζυγίζω τα λόγια μου. Αλλιώς θα ήμουν στις φυλακές. Λοιπόν, από όλους τους αιρετικούς, διαβάζουμε εκκλησιαστική ιστορία, επί 20 αιώνα, δεν υπήρξε αιρετικός τόσο μεγάλος όσο ο Βαρθολομαίος. Γιατί εγκρίνει τις αιρέσεις και τις ονομάζει εκκλησίες. Ενώ η Γραφή λέει μία εκκλησία ίδρυσε ο Χριστός, αυτή που κατέχει την αλήθεια. Και αυτό δεν ομολογούμε στο Συμβούλιο της Πίστεως. Πιστεύω εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Εγκρίνει τα βαπτίσματα των ετεροδόξων, των αιρετικών. Ενώ ο Παύλος λέει εν βάπτισμα. Και το Σύμβολο της Πίστεως τι λέει, ομολογώ εν βάπτισμα. Αυτός παραδέχεται τα βαπτίσματα των αιρετικών. Υποτιμάει τους πατέρες της Εκκλησίας. Τους μεγάλους, τους Αγίους, τους Θαυματουργούς που και τα ιερά τους λείψανε, ευωδιάζουν. Και τι λέει, ότι οι πατέρες, αυτό λένε οι οικουμενιστές, εγώ είμαι αυτός, αφού είναι ο αρχιοικουμενιστής, αλλά και οι άλλοι. Δυστυχώς, πολλοί επίσκοποι οικουμενιστές. Ότι οι πατέρες δεν είχαν αγάπη, είχαν φανατισμό, είχαν φονταμενταλισμό, λοιπόν, και απέτυχαν στο έργο τους, είναι πλέον εξοφλημένοι. Και έρχονται τώρα αυτοί οι σύγχρονοι πατέρες, οι οποίοι έχουν πολύ αγάπη, αγαπούν τους κακοδόξους και μισούν τους ορθοδόξους, να διορθώσουν τα πράγματα και να κάνουν μια ιδανική χριστιανική κοινωνία. Λοιπόν, είναι εναντίον των πατέρων, γίνεται λόγος για μεταπατερική θεολογία ή αντιπατερική θεολογία. Και προχωράει εκεί που δεν προχώρησε κανείς αιρετικός στο παρελθόντος. Πού προχωράει. Εγκρίνει και τις άλλες θρησκείες, οι οποίες είναι δημιουργήματα δαιμόνων, δαιμονικά, που λέει η Αγία Γραφή. Οι θεοί των εθνών, τα είδωλα των εθνών, λοιπόν, είναι δαιμόνια. Εγκρίνει και τις άλλες θρησκείες και τι λέει, ότι και οι άλλες θρησκείες είναι σεβαστές, η λέξη είναι δική του, είναι σεβάσμιες, η λέξη είναι δική του και είναι δρόμοι σωτηρίας. Οδηγούν και οι άλλες θρησκείες στη σωτηρία, ενώ η Γραφή λέει μόνο ο Χριστός και η πίστη στο Χριστό εξασφαλίζει τη σωτηρία. Και ό,τι λέει, ότι ο ίδιος Θεός λατρεύεται από όλους τους λαούς όλων των θρησκειών. Με άλλο όνομα. Με άλλο τρόπο. Ναι. Αυτά, όλα αυτά δεν τα είπε ποτέ κανείς, είναι ο μεγαλύτερος αιρετικός όλων των αιώνων. Πολύ μεγαλύτερος από τους άλλους αιρετικούς και ο οικουμενισμός βαδίζει παράλληλα με τη νέα εποχή, νέα τάξη πραγμάτων, παγκοσμιοποίηση κλπ. Ίσως αυτά ακούγονται βαριά λίγο για τον Πατριάρχη, γιατί λένε πολλοί ότι εκείνος αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα, εκεί που είναι στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, ότι κάνει αυτή την πολιτική, ας πούμε, του οικουμενισμού, όπως είπατε, για να διατηρήσει στο Πατριαρχείο τα προνόμια που έχει και να μην εξαφανιστεί. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, ο Χριστός ήξερε ότι βαδίζει προς το Σταυρό, αλλά δεν έκανε διπλωματία. Ο χριστιανός δεν έχει τη γλωσσία, δεν έχει τη ψυχία, δεν έχει διπλωματία, λέει το σωστό και αν δεν πει το σωστό, είτε από φόβο είτε από άλλες σκοπιμότητες, είναι προδότης της αλήθειας. Εάν σκέπτονταν έτσι οι χριστιανοί τον
παρελθόντων αιώνων, αλλά και της εποχής μας. Που μαρτύρησαν, δεν θα μαρτύρουσαν. Θα έλεγαν εμείς δεν έχουμε σχέση με τον Χριστό κλπ. Αλλά θα έλεγαν μυστικά, τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας τον Χριστό. Ας πούμε ότι δεν έχουμε, μας κυνηγούν και μας σφαγιάζουν. Δεν θα είχαμε μάρτυρες και Αγίους εάν σκέπτονταν έτσι. Αλλά δεν σκέπτεται έτσι. Ούτε το κάνει αυτό για να αρέσει στους αλλοθρήσκους και στους αλλοεθνείς. Λοιπόν, το κάνει διότι έχει πνεύμα πλάνης, ενέργεια δαιμονική μέσα του. Αυτά λέει ο Απόστολος Παύλος. Όσοι εκφράζονται έτσι έχουν πνεύμα πλάνης, δαιμονική ενέργεια. Άρα να υποθέσω ότι εσείς συμφωνείτε με την διακοπή του μνημοσύνου που έχει επιβάλει η Μονή Εσφυγμένου στο Άγιο Όρος και με τη γενικότερη στάση της απέναντι. Βεβαίως. Εγώ φρονώ ότι έχει παραγίνει το κακό και όλοι οι καλοί επίσκοποι, οι επίσκοποι, έπρεπε να είχαν πάψει το μνημόσυνο του αρχιοικουμενιστού και αρχιπροδότη της πίστεως του Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Όλοι έπρεπε να είχαν πάψει το μνημόσυνο του. Δυστυχώς τον υποδέχονται και τον προσφέρουν μεσιακές τιμές και δόξες. Ναι. Λοιπόν, ας πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πρόσφατα ο... Αναφέρατε και το όνομα του Δημητριάδος. Ναι, ναι. Ο Δημητριάδος είναι, θα λέγαμε, όπως ο Ζιζούλας, δεξιό όργανο του Βαρθολομαίου. Προαλήφεται για επόμενος αρχιεπίσκοπος. Μπορεί να τον προαλήφω διάβολος, δεν ξέρω. Ναι. Είναι αυτός που έκανε τη μεταπατερική σχολή, ας πούμε, του Βόλου, θεολογία στην υποθέμενη. Λοιπόν,